Πάμε και στο κυνήγι λίγο των τιμολογίων του ρεύματος, διότι πραγματικά κυρία Καλαποθαράκου, και καλημερίζω από την Εκπιζώ την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, εδώ ακούμε και τι δεν ακούμε με τους παρόχους, πόσοι είναι στον αριθμό 15-17, πόσες οι προσφορές τους, για το κάθε τιμολόγιο τους να μας βομβαρδίζουν με τις προσφορές που έχει κάθε πάροχος, με τις προσφορές που έχει κάθε τιμολόγιο, μη εξαιρουμένου και του κίτρινου τιμολογίου. Εγώ ζήτησα τη δική σας τη βοήθεια και ζητάω τη δική σας τη βοήθεια για εκείνα τα σημεία που εμείς θα πρέπει να στεκόμαστε, να υπολογίζουμε, να μετράμε, να ξανασκεφτόμαστε, έτσι ώστε να μην έχουμε μπροστά μας προβλήματα, γιατί από εδώ και κάτω τίποτα δεν θα είναι απλό. Καλημέρα. Καλή σας μέρα και από μένα, και χρόνια πολλά, καλή χρονιά εύχομαι. Επίσης. Με τα τιμολόγια τα οποία προλογίσατε, όντως υπάρχει ζήτημα με τους καταναλωτές. Οι περισσότεροι δεν επέλεξαν κάποιο τιμολόγιο και γι' αυτό έχουν περιέλθει στο πράσινο τιμολόγιο, αυτό που θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι κάτι μεταξύ κειμενόμενου και σταθερού, τολμώ να το χαρακτηρίσω, όπου ανακοινώνεται η τιμή της κιλοβατόρας την πρώτη κάθε μήνα. Από εκεί πέρα έχει ένα πάγιο, το οποίο έχει μια οροφή μέχρι 5 ευρώ και έχει και επιπλέον ενδεχομένως εκπτώσεις που προσφέρουν οι προμηθευτές ενέργειας. Άρα ο καταναλωτής την πρώτη μήνα θα πρέπει να ελέγχει την τιμή της κιλοβατόρας και να δει αν το ζεφέρει να παραμείνει σε αυτό ή όχι. Γενικότερα υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες, το σταθερό και το κειμενόμενο. Στο κειμενόμενο εντάσσεται το πράσινο και το κίτρινο. Το κίτρινο είναι αυξημένο ρίσκο, θα έλεγα, για τον καταναλωτή, διότι η τιμή της κιλοβατόρας προσδιορίζεται, ανακοινώνεται τέλος του μήνα. Άρα αν υπάρχουν κάποιες αναταράξεις στο χρηματιστήριο της ενέργειας ή γενικότερα κάποια θέματα τα οποία επηρεάζουν την ενέργεια, τότε θα αυξηθεί η κιλοβατόρα και στην ουσία ο προμηθευτής μετακυλεί όλο το ρίσκο στον καταναλωτή. Το πράσινο, όπως σας είπα, διαμορφώνεται με μια βασική τιμή και τον μηχανισμό διακύμανσης. Η βασική τιμή για 6 μήνες θα είναι σταθερή, ο μηχανισμός διακύμανσης για 3 μήνες, ωστόσο οι τυχόν εκτόσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες, άλλα δώρα ή παροχές, αυτά μπορεί να μεταβάλλονται κάθε μήνα. Και εδώ είναι ένα ζήτημα που ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, διότι όπως είδαμε την 1η του Ιανουαρίου, οι τιμές στο πράσινο που ανακοινώθηκαν από την ΡΑΕΗ, τελική τιμή εμπεριέχει και την έκπτωση. Ναι. Άρα δηλαδή 13,6 ή 14 ή 15 λεπτά η κιλοβατόρα έχει και μια έκπτωση που είναι 20%, 30%. Η έκπτωση αυτή είναι έκπτωση συνέπειας. Δηλαδή αν ο καταναλωτής πληρώσει την συγκεκριμένη ημερομηνία που αναγράφεται στο λογαριασμό. Εάν καθυστερήσει έστω και μία μέρα, τότε η τιμή της κιλοβατόρας με την οποία θα χρεωθεί θα είναι υψηλότερη. Μπορεί να είναι 16-17 λεπτά. Άρα δηλαδή πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο καταναλωτής, να είναι συνεπής και να πληρώνει το λογαριασμό του μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται. Άλλωστε θα επιβαρυνθεί με αυξημένη τιμή της κιλοβατόρας. Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής είναι εάν θα συνεχίσει ο προμηθευτής να δίνει αυτές τις εκτόσεις, την έκπτωση συνέπειας στο 20% παράδειγμα ή 30% τον επόμενο μήνα. Άρα 1η Φεβρουαρίου πρέπει να δούμε οι καταναλωτές εάν θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποιες παροχές όπως την έκπτωση συνέπειας, ώστε η κιλοβατόρα να είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα, δηλαδή γύρω στο 14 λεπτά στους περισσότερους προμηθευτές, 14-15 εκεί. Τώρα, αυτό όσον αφορά το πράσινο τιμολόγιο.
Πρέπει να σημειώσω επίσης ότι ο μηχανισμός διακύμανσης, ο οποίος, ναι, όπως είπα, θα είναι σταθερός για τους τρεις πρώτους μήνες, μετά μεταβάλλεται, ναι, είναι ένας σύνθετος μαθηματικός τύπος. Είναι δηλαδή η ρήτρα αναπροσαρμογής που ξέραμε παλιότερα, έτσι, mm-hmm, και είχαμε προσβάλει ως εκπιζός στο δικαστήριο. Mm-hmm. Είναι ένας σύνθετος λοιπόν αλγόριθμος, όπου έχει διάφορους συντελεστές, που είναι αδύνατο και αδιανόητο ο καταναλωτής να τον κατανοήσει και να βρει τους διάφορους συντελεστές και να τον υπολογίσει. Άρα δεν έχουμε ξεφύγει δηλαδή από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Mm-hmm. Το μόνο θετικό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι έχουμε μια τελική τιμή στο πράσινο που μπορούμε να συγκρίνουμε εν μέσω 13 προμηθευτών ενέργειας. 13 είναι οι προμηθευτές ενέργειας που έχουμε σήμερα. Και τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν είναι 33, αν θυμάμαι σωστά, που είναι σταθερά και κειμενόμενα. Μάλιστα. Αν περάσουμε τώρα στο σταθερό, το σταθερό έχει αυξημένη χρέωση της κιλοβατόρας. Σχεδόν κάποιος προμηθευτής έχει χαμηλή χρέωση για ένα χρόνο. Εκεί έχει υπογράφει ο καταναλωτής, εφόσον το επιλέξει, μία σύμβαση η οποία είναι δεσμευτική για ένα χρόνο. Θα πρέπει να προσέξει το ύψος του παγίου που του προσφέρει ο προμηθευτής και το ύψος της κιλοβατόρας. Όπως είπα, η κιλοβατόρα είναι πιο ύψη, είναι αρκετά πιο υψηλή, είναι γύρω στο 17 λεπτά. Δεσμεύεται λοιπόν ο καταναλωτής για ένα χρόνο να πληρώνει σε αυτή την τιμή. Από την πια δηλαδή έχει την ασφάλεια ότι θα πληρώνει αυτή την τιμή, από την άλλη και εις γνώση του ότι πληρώνει πιο ακριβά, όμως δεν αναλαμβάνει κανένα ρίσκο αναφορικά με την όποια διακύμανση υπάρξει στην τιμή του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Αν δηλαδή αυξηθεί πολύ η κιλοβατόρα λόγω πολέμου ή λόγω άλλων συνθήκων, δεν θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής, όπως το κίτρινο τιμολόγιο που αναλαμβάνει ρίσκο. Mm-hmm. Αυτά είναι. Το κίτρινο, τώρα για να τελειώνουμε με τους χρωματικούς τύπους των τιμολογίων, έχει αυξημένο ρίσκο, όπως είπα. Αυτή τη στιγμή το κίτρινο τιμολόγιο είναι ίσως το πιο φθηνό σχεδόν σε όλους τους προμηθευτές ενέργειας, όμως δεν γνωρίζει ο καταναλωτής τον επόμενο μήνα ή τον μεθεπόμενο τι θα συμβεί. Εάν δηλαδή υπάρξει αύξηση στην τιμή της χονδρεμπορικής και θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Μπορώ από μήνα σε μήνα να αλλάζω? Βεβαίως μπορεί να αλλάζουν. Αυτή είναι το πνεύμα, ας πούμε, του κειμενόμενου τιμολογίου. Μπορεί από μήνα σε μήνα, εφόσον βέβαια υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις στο χρηματιστήριο της αγοράς ενέργειας. Τώρα, αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζει ο καταναλωτής είναι στο κειμενόμενο τιμολόγιο, που είναι το πράσινο και το κίτρινο, μπορεί ανά πάσα στιγμή, όποιο μπει να θέλει, να αλλάξει προμηθευτή ενέργειας. Αυτό που λέμε φορητότητα ισχύει πλέον και στους προμηθευτές ενέργειας αζημίως, χωρίς δηλαδή να επιβαρυνθεί με κάποια ρήτρα, με κάποιο ποσό που θα κληθεί να πληρώσει. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στο σταθερό. Εάν θελήσει στο σταθερό να διακόψει τη σύμβαση του ενός έτους, τότε θα πληρώσει μια ποινή, την οποία στις συμβάσεις τους προμηθευτές ενέργειας θα αναφέρουν τι ποσό δηλαδή είναι. Συνήθως είναι γύρω στα 100 ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες και μετά βαίνει μειούμενη. Άρα ο καταναλωτής πρέπει να συνεκτιμήσει πολύ καλά τους παράγοντες αυτούς, προκειμένου να επιλέξει το τιμολόγιο στο οποίο θα μεταβεί. Μάλιστα. Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, το οποίο κοστίζει πάρα πολύ ωστόσο, διότι δεν υπάρχουν επί της ουσίας όλες εκείνες οι επιδοτήσεις, οι απαλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Λίγο κοινωνικό τιμολόγιο κάποιοι θα μπορέσουν να ανακουφιστούν, αλλά πέραν τούτου οι υπόλοιποι θα τα χρεωθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε με αυξημένο ρίσκο, είτε με τη διακύμανση, είτε με την ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως και αν λέγονται, κυρία Καλαποθαράκου,
Κυριάκου. Γι' αυτό και ήθελα για άλλη μια φορά αυτές οι συμβουλές, επειδή είναι ένας μήνας καθοριστικός που ο καθένας από εμάς που μπορεί να μην είχε διαλέξει και είχε μπει στο πράσινο και πρέπει από εδώ και κάτω να πάει και να διαλέξει τι είναι αυτό που θέλει, που θα πρέπει να έχει κατά νου. Και υπάρχει βέβαια και αυτό το κυνήγι των τιμολογίων από τους ανθρώπους, τους πολιτές, οι οποίοι βγαίνουν πόρτα-πόρτα για να πείσουν ουσιαστικά τον καθένα από εμάς ποιο είναι το τιμολόγιο εκείνο το οποίο θα πρέπει να επιλέξουν, γιατί η Α, η Β, η Γ εταιρεία έχει το σωτήριο τιμολόγιο και την μεγάλη εναλλακτική λύση για την εξοικονόμηση χρημάτων. Όλα αυτά νομίζω μπορεί λίγο πολύ στο πλαίσιο του ανταγωνισμού ή της ελεύθερης αγοράς να επιτρέπονται, αλλά από την άλλη ας σκεφτούμε τι μας προσφέρει, ποιος μας προσφέρει, γιατί στο τέλος θα βρεθούμε εμείς και θα είμαστε χαμένοι. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι είναι, πρέπει να είναι υποψευμένος ο καταναλωτής και πάρα πολύ προσεκτικός, διότι κρύβονται παγίδες, όπως είπα. Δηλαδή θα πρέπει να ρωτά την τιμή του παγίου και να μην επαφίεται και στις όποιες τηλεφωνικές κλήσεις τον προσελκύουν οι διάφοροι προμηθευτές ενέργειας ή πόρτα-πόρτα που επισκέπτονται, ιδίως στις επαρχιακές πόλεις, τα σπίτια, τους καταναλωτές και τους λένε ότι θα έχετε χρέος της κιλοβατόρας χαμηλή και λένε και κάποια ποσά, εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός ο καταναλωτής πριν υπογράψει κάποια σύμβαση ή πριν να διασταυρώνει τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες πρέπει να είναι στην ιστοσελίδα του προμηθευτή ενέργειας, στην ΡΑΕ επίσης, που είναι υποχρεωμένη, στην εποπτική αρχή δηλαδή ενέργειας, που είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώνουν τις τιμές. Και αυτό που είπαμε, την έκπτωση, που συνήθως μας αναφέρουν την τελική τιμή με την έκπτωση συνέπειας, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει ο καταναλωτής να το εμπεδώσει, διότι αν καθυστερήσει να πληρώσει το λογαριασμό, αυτόματα χρεώνεται ενδεχομένως και με 3 και 4 λεπτά πάνω την κιλοβατόρα. Μπορεί και περισσότερο ακόμα. Άρα θα πρέπει να είναι ενημερωμένος σωστά ο καταναλωτής, υποψιασμένος ενδεχομένως ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως του τα λένε. Και το τελευταίο που θέλω να σημειώσω είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζει την κατανάλωση που έχει. Είναι κρίσιμο και αυτό. Την κατανάλωση που έχει τη μηνιαία, την τετραμηνιαία, σε κιλοβατόρες. Διότι πολλοί προμηθευτές κλιμακώνουν την χρέωση μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα αρχή χρέωση, από 500 και πάνω άλλη χρέωση. Εάν λοιπόν έχει αυξημένη κατανάλωση, θα πρέπει αυτό να το γνωρίζει και να δει ποιες είναι οι χρεώσεις. Είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να γνωρίζουμε το ενεργειακό μας προφίλ, ούτως ώστε συζητώντας με τον προμηθευτή ενέργειας, με τον αντιπρόσωπο που μας επισκέπτεται, να επιλέγουμε το πρόγραμμα το οποίο μας συμφέρει. Διότι και εσείς στην αρχή είπατε ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα. Όντως, 13 προμηθευτές, 33 προγράμματα. Τι να επιλέξει ο καταναλωτής? Και ναι, μεν υπάρχει ένα συγκριτικό εργαλείο στη ΡΑΕ, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Σε λίγους μήνες θα αναβαθμίζεται, εν πάση περιπτώσει, που θα έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής να συγκρίνει με βάση την κατανάλωσή του. Άρα δηλαδή πρέπει οι καταναλωτές να είμαστε γνώστες της κατανάλωσής μας, ενεργοί, αν θέλουμε να αποφύγουμε τις παγίδες που δυστυχώς και σε αυτό το χώρο υπάρχουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Εάν οι καταναλωτές, επίσης θα πρέπει να είμαστε, επαναλαμβάνω, ενεργοί, μπορούμε να καταγγέλουμε τις όποιες αυθαίρετες πρακτικές διαπιστώνουμε με τους προμηθευτές ενέργειας αλλά και με τη ΔΔΕ, την ΕΚΠΙΖΟ και στην ΡΑΕΗ. Το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΚΠΙΖΟ είναι το 210-330-4444 και στην ιστοσελίδα μας έχουμε χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά
με τα χρωματιστά τιμολόγια, όπως ήθελε να λέγονται, αλλά και έχουμε και υποδείγματα καταγγελιών που εύκολα καταναλωτής μπορεί να συμπληρώσει και να στείλει την εταιρεία που έχει το πρόβλημα και να το κοινοποιήσει στις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο δυνατό αυτό για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.